Την επανωδότουσα δημοτικά πράγματα της Δυτικής Αχαΐας επισημοποίησε ο Σάκης Γκοτσούλιας χθες βράδυ σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση. Ενωτική πρωτοβουλία Δημαίων είναι το όνομα του σχεδιασμού του που προσδοκά να βρει ανταπόκριση στους πολίτες πέρα από πολιτικές και κομματικές προτιμήσεις. Τον αλύσει στα προβλήματα της περιοχής σου δεν υπάρχει μπλε, πράσινο, κόκκινο ή μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι ικανοί οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν για τον τόπο τους, να αγαπάνε τον τόπο τους περισσότερο από τον εαυτό τους και να μην νοιάζονται για τις καρέκλες τους. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα εδώ εμβληματικές μορφές της αυτοδιοίκησης, ο Γιάννης ο Πλυμπάς κάθεται όρθιος, ο Βασίλης ο Κογκαντής, ο Γιάννης ο Καθινός, ο οποίος ήταν και εν δυνάμει υποψήφιος δήμαρχος και ενώνουμε μαζί τις δυνάμεις μας, ο Κώστας ο Κολιόπουλος, ανθρώπους, ο Βασίλης Οτογατζής, που δουλέψαμε μαζί μέσα από άλλα διαφορετικά όργανα, όπως είναι το ΚΤΑΔΑ, για το καλό της περιοχής. Σε όσους λοιπόν αναρωτιόνται γιατί κατεβαίνουμε, τους δηλώνουμε ότι το διαβατήριο δεν θα μας το δώσουν αυτοί, θα μας το δώσουν ο κόσμος. Η παρουσία του σήμερα είναι η εντυπωσιακή. Μας δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουμε ότι διαβατήρια για την εκλογή ή την επανακάθοδο ή την αγάπη για τον κόσμο και για την κοινωνία την δίνει ο λαός και τη δίνει σε αυτούς που θεωρεί πιο ικανούς για να τον διοικήσουν. Ο υποψήφιος δήμαρχος έδωσε το στίγμα του προσθέτοντας στο λογότυπο της παράταξης την φράση «Όλοι μαζί για τον τόπο μας», ενώ στον τίτλο του σχεδιασμού χρησιμοποιούνται για ευνόητους λόγους το μπλε χρώμα, το πράσινο και το κόκκινο. Ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα όλοι μαζί σε μία κατεύθυνση, σε μία κατεύθυνση αλλαγής πολιτικής. Για μας αυτό είναι στοίχημα. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να απαιτήσουμε από όλους πρώτα εμείς να είμαστε τα πρότυπα. Όχι εμείς να καθόμαστε στις καρέκλες και να μας υπηρετεί ο κόσμος. Εκλεγόμαστε για να υπηρετούμε τον πολίτη. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να αρχίσουμε αίμα αυτή την περίοδο. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι δεν μπορούμε εμείς να είμαστε πάνω από τον πολίτη.